Στις 7 Απριλίου 2017 γράφτηκε η πιο μαύρη σελίδα του Κυπριακού Κοινοβουλίου. Οι βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ υποτάχθηκαν στις εντολές του κατοχικού ηγέτη Μουσταφά Κιντζή και ακύρωσαν τον εορτασμό του ενωτικού δημοψηφίσματος στα σχολεία. Η συγκεκριμένη απόφαση έμεινε στην ιστορία ως ο νόμος Ακιντζή και είναι η πρώτη φορά που η Βουλή ψήφισε νόμο καθ' υπόδειξη του ψευδοκράτους. Όσα χρόνια και αν περάσουν, όσες αποφάσεις και αν πάρει ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, η εθνική μνήμη δεν παραγράφεται και ο ελληνισμός της Κύπρου δεν σβήνει. Όλοι οι Έλληνες της Κύπρου οφείλουν να θυμούνται τη συγκεκριμένη μέρα και να γυρίσουν την πλάτη σε όσους ξεπούλησαν την ιστορία του τόπου μας. Είναι οι ίδιοι που σε κάθε ευκαιρία καπηλεύονται τον ιερό αγώνα της ΕΟΚΑ. Το ΕΛΑΜ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για εθνική επιβίωση, απελευθέρωση του τόπου μας ενάντια σε οποιαδήποτε λύση τύπου ομοσπονδίας.